Κύριε Μελά, καλησπέρα. Είναι καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά, καθώς αποτελείτε έναν από τους κύριους εκφραστές του λαϊκού τραγουδιού στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια? Γύρω στα 52-53 χρόνια. Καμπάνα Live Stage, πρεμιέρα 13 του μήνα με εσάς, τον Μάκη Δημάκη, την Τζένι Κατσίγιανη, τη Σάσα Μπάστα. Τι θα ακούσει, τι θα δει ο κόσμος? Πάντα προσπαθούν να κάνουν ένα λαϊκό πρόγραμμα. Υπάρχει ακόμα πάρα πολλοί κόσμος που αγαπάει και ακούει το λαϊκό τραγούδι και προσπαθεί να το κρατήσει. Δισκογραφικά να περιμένουμε κάτι? Περιμένουμε πολύ καλά πράγματα. Εκπλήξεις. Τέλεια. Εκπλήξεις. Δισκογραφική εταιρεία υπάρχει. Είχα δίκιο που σου τα έλεγα, είχα δίκιο που δεν αντέχα. Έχετε ζήσει τις χρυσές εποχές που λέμε του λαϊκού τραγουδιού. Οικονομικά σε αυτό υπήρξε αντίκρισμα? Ναι. Ναι, βέβαια. Κοίταξε, όταν δουλεύεις, αγαπάς αυτό που κάνεις. Και δουλεύεις όχι τραγουδάς, δουλεύεις για αυτό που κάνεις. Δηλαδή, πάντα νομίζω ότι έρχεται τελικά η ώρα καλή, η καλή στιγμή. Και το καλό είναι ότι είναι κατελευθείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή. Και εγώ πιστεύω ότι το εκμεταλλεύτηκα πάρα πολύ σωστά. Έχετε ζήσει και πιο, θα λέγαμε, σκληρές εποχές, αυτό που λέμε, στη νύχτα. Κάποιο περιστατικό που να σας έχει μείνει ακόμη χαραγμένο στο μυαλό, υπάρχει? Ήταν ηλίκια, μαγιές, και λεφτά και εξωγό. Αλλά εντάξει, αυτά είναι. Τους ξέραμε αυτούς ποιοι ήταν. Ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίδεψε. Μέσα σε αυτό το χώρο έχουν δημιουργηθεί φιλίες με συναδέλφους σας? Αρκετές. Αρκετές και καλές φιλίες. Γιατί μην ξεχνάς ότι εκείνα χρόνια εμείς ήμασταν 2-3 στη Θεσσαλονίκη που βγάλαμε το κεφάλι λίγο στον δωρό που γίναμε γνωστοί. Εγώ, ο Βασίλης Σουκαράς, ο Πασχάλης Σουτερζής και άλλοι πολλοί, αλλά με αυτούς συνεργάστηκα πάρα πολλά χρόνια και μέχρι τώρα κρατάει η φιλία μας. Επειδή με τον κύριο Καρά είσαστε πολύ καλοί φίλοι όπως γνωρίζουμε, διαβάζουμε ότι έχει κάποια προβλήματα με την υγεία του κτλ. Έχετε μιλήσει, έχετε επικοινωνήσει? Ναι. Μίλησα την περασμένη εβδομάδα μαζί του. Εντάξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα από ότι. Είπαν κι άλλοι, λένε κι άλλοι, από ό,τι ακούω κι εγώ, αλλά δεν τον είδα βέβαια. Δεν πήγα να τον δω γιατί δεν θα τα αντέξω να τον δω. Μακάρι εύχομαι από τον Θεό να τον έχει καλά, να γυρίσει πάλι πίσω, να έρθει πάλι κοντά μας, να. Τέλος πάντων. Τι σας είπα, αν θέλετε να μας πείτε? Μου είπε ότι ήταν καλά. Άλλο τι να μου πει, δεν μπορούσε να μου πει άλλο. Εντάξει. Τα είπαμε. Βέβαια, χάρηκε πάρα πολύ που τον πήρα τηλέφωνο γιατί είχα να μιλήσουμε αρκετό καιρό. Δεν ήθελα να τον ενοχλήσω εγώ γιατί σέβομαι αυτό το Γολγοθά που τραβάει. Οπότε ας το. Όλα καλά. Συγκινήστε μιλώντας για τον Βασίλη. Εντάξει, εμείς με τον Βασίλη περάσαμε πάρα πολλά εκείνη τα χρόνια. Μαζί σκαρφαλώναμε τότε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Βέβαια, αυτός έκανε πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες. Γνώρισε περισσότερη δόξα από μένα και καλά έκανε και το χαίρομαι αυτό γιατί είναι αδερφός μου, είναι φίλος μου. Ποτέ δεν κοιτάχτηκαμε λοξά. Πάντα μιλάγαμε με τα μάτια καρφωμένα ένα στον άλλον. Είμαστε και θα είμαστε. Παραμείνουμε φίλοι.